Τι έχετε να μας πείτε για την απόψινή βραδιά? Περνάω υπέροχα και όταν έχω τρεις γυναίκες δίπλα μου, είναι δυνατόν να περνάω υπέροχα? Αλήθεια? Βέβαια. Χαρά! Πού είσαι αγάπη μου, εδώ! Δέστε εδώ γυναίκες! Δέστε πλάτη! Είναι δυνατόν να περνάω καλά? Έτσι, δεν με πάτε καλά όμως, πρέπει να αυτό στη μέση. Ξέρεις που πας όμως, λοιπόν, ρώτα. Πες μου τι θα κάνεις μετά από εδώ. Μετά από εδώ θα πάω σε άλλο θέμα που έχω. Αυτά είναι τα μυστικά του επαγγέλματος. Πρέπει να μαθαίνουμε, θέλουμε να μάθουμε. Θα πάω, έχω ραντεβού με την Χαρά. Αυτό θέλω να μάθω. Έχω ραντεβού με την Χαρά σου λέω. Χαρά, σου πω κάτι που με ρωτάς πάντα. Τι έχεις να πεις για την οικονομική κρίση? Τσακιστή δεν υπάρχει. Αλήθεια? Βέβαια. Δουλεύεις στο Σταρ και δεν υπάρχει τσακιστή? Γιατί τι είναι το Σταρ δηλαδή? Μοιράζουν τα λεφτά? Εδώ όλοι οι δημοσιογράφοι κάνανε περικοπές. Εγώ πιστεύω, το Σταρ είναι ένα κανάλι που προσπαθούν όλοι λίγο πολύ να το μιμηθούν. Να σου πω κάτι. Εδώ όλοι οι δημοσιογράφοι κάνουν περικοπές μισθών. Εγώ γιατί? Εσύ είσαι ενεργός δημοσιογράφος, οπότε δεν έχεις πρόβλημα. Α, έτσι, Ναι. Καλά, δόξα τω Θεώ. Την υγειά μας να έχουμε και όλα να πάνε καλά. Έλενα, Χαρά και Έλενα. Μοντέλα εδώ της πόλης. Της πόλης της Θεσσαλονίκης και είμαστε σήμερα πολύ φρέσ. Αν με πιάνεις. Πολύ χαρούμενες που κλείνει. Έλενα και Θόνη. Τρία κορίτσια εδώ της Θεσσαλονίκης, τρία μοντέλα. Καταρχήν θέλω να μου πείτε τι ήταν αυτό το οποίο σας έκανε να επιλέξετε αυτό το επάγγελμα. Κάνουμε πολλά επαγγέλματα. Κάνουμε πολλά επαγγέλματα, λέω. Ενώ λοιπόν, ότι είμαστε κορίτσια της βιοπάλης. Εκτός από μοντέλα κάνουμε και άλλες δουλειές. Η Έλενα έχει νηφικά. Ναι. Ναι. Εγώ κάνω διάφορες δουλειές. Μη με κοροϊδέψετε γι' αυτό. Ναι, είμαι καλό κορίτσι όμως. Κακή είναι φυλακή. Ναι, έτσι λέει και η γιαγιά μου. Αυτό σου λέω. Τι άλλες δουλειές κάνεις? Σπουδάζω, λέω, προσπαθώ. Σε μαθήματα. Χημικό. Τελειώνεις πότε? Μόλις περάσω αυτά τα τέσσερα μαθήματα. Ό,τι βλέπεις τώρα έπρεπε να είμαι σπίτι και να διαβάζω, αλλά ήθελα να τιμήσω το φρες και την σέβα, το φόρεμα. Να σου πω, ενώ σου είσαι εδώ, σε φλερτάρουνε καθόλου? Ορίστε. Ενώ είσαι εδώ, οι άντρες σε φλερτάρουν. Θα σας πει η Έλενα, ξέρει πολύ καλά την ιστορία μου. Πες, Έλενα. Θα να πες με την ερώτηση όμως γιατί δεν άκουσα. Λέω, είστε εδώ, ωραίες γυναίκες. Ναι. Σας φλερτάρουν καθόλου, γιατί? Αυτά είναι ψέματα. Οι άντρες φλερτάρουν, άντρες υπάρχουν και όλα είναι μια χαρά. Είπε κανείς ότι οι άντρες έχουν πεθάνει? Να σας δείξω έναν άντρα. Μου επιτρέπετε, μισό. Γιώργο! Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ λίγο. Αφεντικός άντρας και φλερτάρει τα πάντα. Ναι. Παρακαλώ. Είχα παράπονα από τις γυναίκες, άκουσα παράπονα. Ότι σήμερα οι άντρες δεν φλερτάρουν. Εγώ φλερτάρω πολύ. Ζωντανό παράδειγμα. Κυνηγός κανονικά, έτσι. Δεν άκουσα. Κυνηγός κανονικά. Κυνηγός με την έννοια της λέξης. Εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός και προσπαθώ μέσω του modeling να ξεπεράσω την κρίση, αλλά έχει και στο modeling κρίση. Οπότε έχεις και δεύτερη δουλειά και κάνεις. Οπότε, ναι, ψάχνω για τρίτη τώρα. Τι να κάνω. Προβλέπεις να παντρεύεστε? Όχι σύντομα. Να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Αυτά τα οποία λένε όσον αφορά στον χώρο του modeling, κάτι ορισμένα ραντεβού, ειδικά και τις γυναίκες, ισχύουν? Θέματα όλα. Εγώ πιστεύω ότι ισχύουν σε όλους τους χώρους, απλά είναι ο πιο προβεβλημένος. Αυτό, ναι. Το ίδιο ακριβώς. Συκοφαντίες. Καρά. Δεν σου έχουν πει ποτέ να πας σε κάποιο ραντεβού με κάποιον? Ποτέ! Δεν είχα φύγει! Με προστατεύει ο Γιώργος. Όχι. Αδελφός. Ναι. Θα λέμε τα
Καταρχήν είναι στο Βόλο και εδώ έχω τον Γιώργο.